Ικανοποιήθηκαν τελικά τα αιτήματα που υπέβαλε πριν από λίγο καιρό ο Δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζημανουήλ στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό προκύπτει μετά από δήλωσή του, τονίζοντας πως με την πρώτη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που υπογράφει ο Υφυπουργός Δημήτρης Μπαξεβανάκης, εγκρίθηκε κατ' εξαίρεση για το σχολικό έτος 2018-2019 η λειτουργία ολιγομελών τμήματων στο επαγγελματικό λύκειο της Θάσου. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς απομακρύνεται πλέον ο κίνδυνος να μπει λουκέτο σε ένα σχολείο που αποτελούσε αίτημα της τοπικής κοινωνίας επί δεκαετίες. Η δεύτερη απόφαση έχει ξεχωριστή σημασία για ολόκληρο το νησί, καθώς τον επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεση για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η Θάσος αποτελεί ξεχωριστή περιοχή μετάθεσης. Αυτό θα σημάνει μεγαλύτερη και σταθερότερη κάλυψη των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων της Θάσου από εκπαιδευτικούς όλων των μαθημάτων και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τον φίλο Υφυπουργό Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη, καταλήγει η δήλωσή του, που κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Παιδείας έχει επιδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση των παιδιών του νησιού μας. Έτσι, όπως όλα δείχνουν, δύο σημαντικές αποφάσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Θάσο έλαβε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τις τελευταίες ημέρες, ικανοποιώντας έτσι τα αιτήματα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Θάσου Κώστας Χατζημανουήλ. Η πρώτη αφορά στη λειτουργία του επαγγελματικού λυκείου στην Καλλιράχη και η δεύτερη αφορά τη Θάσο γενικότερα ως τόπο μετάθεσης των εκπαιδευτικών.